σκοτώσουν αυτοί. Όταν μεγάλωσες λίγο πιο μετά, όταν ήσουν 12, που ακόμα συνεχιζόταν ο πόλεμος. Ναι, όταν ήμουν 12 χρονών, με πήρε ένας, συγκινήσει, δηλαδή. Με πήρε εκεί και με είχε εκεί πέρα, τον έκανα χουσμένο και με έδωνε ένα πιάτο φαΐ. Λοιπόν, και ούτε ρούχα, ούτε τίποτα, γυμνός. Δηλαδή, με έδωνα κάτι παλιό ρούχα, δηλαδή. Όχι να με ράψουν παντελόν, καλό να πούμε, μπλούζα καλή. Με έλεγαν, πλέξτε το μια μπλούζα, ορφανό είναι, δεν έχει κανένα. Λοιπόν, με έπληγαν μια μπλούζα, κάρτσες σημαίνει, αλλά μη φορούσα ένα ζευγάρι κάρτσες 3 μήνες, 6 μήνες. Δεν είναι, ήταν λιπουρημένη ζωή. Μια ζωή ήταν λιπουρημένη. Μάλιστα. Και όταν ήσουν λίγο μεγαλύτερος, όταν ήσουν πάλι στα 13-14, ο πόλεμος πώς σου φαινόταν? Έφυγε ο πόλεμος. Έφυγε. Έφυγε ο πόλεμος, αλλά ήρθε άλλη καταστροφή μέσα. Ήρθαν οι αντάρτες, ήρθαν οι... Α, ναι, εντάξει, κάτω. Ναι, ισχύει. Ήρθε άλλος εσωτερικός πόλεμος. Δηλαδή... Η τούτη εδώ ήταν πολύ χειρότερος από τον πόλεμο. Η κατάσταση καλυτέρεψε ποτέ? Καλυτέρεψε όταν πήγα στο Βόλο. Που πήγα στο Βόλο εκεί, ήταν ησυχία, είμαστε σε ένα αφεντικό. Έχουμε πει όταν ήσουν 12. Που ήσουν μικρός, που από ό,τι κατάλαβα πιο μετά ήταν όταν σας πήραν στην οικογένεια στο Βόλο. Ναι, μπροστά. Πιο μετά, αργότερο. Όταν ήμουν 12 χρονών ήμουν εκεί στο Λουτρό. Δεν ήσασταν Βαλανίδα. Όχι, απάνω στο Λουτρό. Δεν είμαστε Βαλανίδα. Με πήραν αυτοί, μετά που μόλις πέθανε η πατέρα, με πήραν αυτοί στο Λουτρό. Και δεν έζησα εγώ μαζί με καταστάσεις ανώμαλες. Έζησα εκεί, είχαν δυο γελάδες, κάθομαι κοντά τις γελάδες, αλλά όχι ότι καλοπόρευα. Η ζωή μου ήταν δυστυχισμένη. Η ζωή ήταν δυστυχισμένη. Γάλα το πρωί, γάλα το μεσημέρι, γάλα το βράδυ. Δεν είχε άλλες στροφές και ό,τι έβρισκα, πώς λέει, τα αγρόκουρτσα, αγρόσκα, χορταρικά, λογοδέσα που εκείνες εκεί είναι, έριχνα λάτι τέτοια, ήμασταν δύο-τρία παιδιά, ήταν και αυτά δηλαδή φτωχά, έριχναν λάτι και τρωγάμε, έτρωγάμε. Εντάξει, απλώς νέα του πολέμου τριγυρνούσαν και τότε, ακόμα και σε ένα μικρό χωριό. Ναι, όχι, γίνονταν, παντού γίνονταν, η πολέμη ήταν καταστροφή. Δεν είναι ότι γέννητη μετά το φέκια, αλλά ήρθαν οι Γερμανοί στο Παλιούρι, στην Ελασσόνα. Έφυγαν οι κόσμος στα χωριά, έφυγαν. Γιατί οι Γερμανοί δεν χάζαν, σκότωναν. Μάλιστα. Σκότωναν οι Γερμανοί. Και άμα τον πήραζε εσύ, είχαν σκοτώσει έναν εκεί απάνω. Έχουμε ένα εικόνισμα εκεί πέρα. Είχαν σκοτώσει 2 Γερμανοί. Έναν Γερμανό και έναν Έλληνα. Και τσέριξαν μέσα σε ένα βόθρο, δηλαδή σε μια γούρνα. Τσέριξαν μέσα και τσέτρωγαν τα πουλιά. Έλεγαν οι κόσμος, κοίτα πώς είναι. Αυτά τα κάνει ο πόλεμος. Αλλά δεν σκότωσαν από εδώ. Σκότωσαν πάλι από τσίδι. Φοβόνταν. Αυτός είναι ο Γερμανός, θα μας σκοτώσει. Ρίξτε, θα σκοτώσω εγώ. Ήταν τέτοια. Δηλαδή ατυχήματα
χωρίστα. Αλλά οι Ιταλοί δεν μας πήραξαν καθόλου οι Ιταλοί. Μάλιστα. Οι Ιταλοί εκεί καθίσαν ως ένα μήνα, καθίσαν εγώ με μια θιά που είχε και αυτή την ορφανά παιδιά, εγώ είχα μια κουσέρβα και με φώναζε, πικρό. Mm-hmm. Με φώναζε, με γιόμιζε κουσέρβα μακαρόνια, όχι άλλο. Αλλά πολλές φορές πως έβγαν γαλέτες, μπισικότα, σικουλάτες μας έβγαν, Ιταλοί, mm-hmm. ο Γερμανός. Γνωρίζετε τι γινόταν τότε στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη κλίμακα? Όχι. Δεν είχαμε ράδια, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Έρχονται καρέες από την Ελασσόνα ή από Πλάσσα, μαζεύονταν εκεί στη γειτονιά. Τι είδες κάτι, τι άκουσες, τι είδες. Εκεί, αυτοπροσώπως. Δεν είχε ράδια εκεί, τηλέφωνα δεν είχα. Ήταν κουμπέρα όλα αυτά, ήταν από τον πόλεμο. Δεν άφηναν τον πόλεμο. Καμιά φορά εγώ, επειδή δεν είχα μάνα πατέρα στο σπίτι, δεν κοιμούμαν. Κοιμούμαν είναι. Και ένας Ιταλός, όχι ήταν πολύ, με βρήκαν εκεί. Με βρήκαν κοιμούμαν εκεί. Έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι. Είχα φούστα, δεν είχα. Δεν φορούσα παντελόνι εγώ. Φορούσα φούστα. Με βρήκαν εκεί, με ξυπνούν, με βάζουνε, με έλεγαν πού είναι η μάνας, πού είναι ο πατέρας, πού είναι... Μάζευα εγώ το, δεν υπάρχει τίποτα. Και ύστερα ήταν ένας που ήξερε τα Ιταλικά και λέει δεν έχει μούτι, δεν έχει, μπαμπά δεν έχει. Δεν έχει. Και μέλωσα μπισικότα, μέλωσα... Τα πήγα στα Νίτσα. Να πάνε στη γιαγιά τη φαντή. Οι αδερφοί σας πώς ήταν? Γιατί ήσασταν δύο αδέρφια. Ναι. Οι αδερφοί σας πόσο χρονών ήταν? Ήταν μικροί. Ναι, ήταν μεγαλύτερη αυτή από μένα. Α, μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη ήταν. Η Φανίτσα είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη. Εγώ είμαι το 28. Αυτή είναι το 28, όχι, εγώ είμαι το 31 και η Φανίτσα είναι το 28, καταλάβατε. Ναι. Κι άλλο. Λοιπόν. Αλλά η πείνα είναι κακό, δηλαδή τη φέρνει η χειρότη, ο χειρότερος πόλεμος είναι με τον κόσμο, όταν γίνεται κάπου πόλεμος, είναι η πείνα. Γιατί κόβονται οι αρτηρίες, όλες τα εμπορεύματα, τα λεφτά χαλούν, τα λεφτά, και δεν γίνεται ο κόσμος καθόλου. Είναι λίγο προσωπική ερώτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να την απαντήσετε. Οι σχέσεις που κρατούσατε με την αδερφή σας, τι σχέση κρατούσατε με την αδερφή σας? Η αδερφή μου δεν πάει να ζητιανέψει. Εγώ πάει να ζητιανέψει. Και όλο με έλεγε, άμα σε δω τίποτα ψωμί, να με κρατήσει και εμένα. Και κρατούσα και αυτή μια φέτα. Αλλά έτρωγα χώρα, είμαι εγώ γοτάτος. Έτρωγα εγώ και με έλεγε. Και σε ένα σπίτι εκεί, πάει μέσα αυτή, είχε το ψωμί στο φούρνο, πάει μέσα η θιάρα, κάτι να χουσμητέψει, πάει ένα εγώ, αρπάζω ένα καρβέλι από μέσα από το φούρνο, μέγε και το έβαλα στα μπασχάλ, δρόμος απέρα, μετά από τρεις μέρες. Λοιπόν, η πείνα είναι η πείνα, δεν υπολογίζει τίποτα. Συνέχεια, ας πετάνω, φουκέτς πεταμένος είμαι. Ήσασταν αναγκασμένος να κάνετε πράξεις που δεν θέλατε? Ναι, καλά το πεις αυτό. Είσαι αναγκασμένος να κάνεις πράξεις οι οποίες δεν υπηβάλλεται να... Δεν είμαι το υπηβάλλον, αλλά είναι η ανέχεια. Συγκυρέ, τώρα δεν έχεις δυο παιδιά, δεν έχεις να τα δώσεις να φάνε. Δεν θα πάω να κλέψω. Δεν θα πάω να έχεις τα παιδιά. Είναι αλήθεια.
υπήρξε ποτέ μία κατάσταση στην οποία αναγκαστήκατε να κάνετε κάτι για κάποιο πρόσωπο, όπως παραδείγματος χάρη στρατιωτικό? Πολλές φορές, κούκλα. Mm. Πολλές φορές. Βρήκα μια φορά, είμαι παντρεμένος και είχα δύο παιδιά. Βρήκα μία. Χρήστο, να με δώσεις ένα εικουσάρι, πάω στο χωριό, έχω τη... είμαι άρρωστη. Τη βρήκα στη Λάρισα αυτή. Τέταρτη στο χωριό, δεν θέλουν αυτό. Έλα να σου. Πάρε ένα εικουσάρι, σύρει το. Mm. Γίνονται, αυτά γίνονται. Εντάξει, απλώς μιλάω για εκείνη την εποχή. Αν ποτέ αναγκαστήκατε να κάνετε κάτι, παραδείγματος χάρη για έναν Γερμανό. Αν ήταν τόσο αναγκαία τα λεφτά, γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν, που δουλέψατε για έναν Γερμανό. Ναι. Έμεινε το μίσος. Έκανα τέτοιες δουλειές, έκανα. Πάρε ένα πεντάρ, πάρε 20 δραχμές. Η μία τη βρήκα στον δρόμο, ήθελε να πάει στο χωριό. Δεν είχε βγει, ήταν κτσά, ήταν ξαφόρημα. Χρήστο, δώσε με ένα 8 δραχμές, τη βρήκα στον δρόμο. Ναι. 8 δραχμές. Πάρε ένα δικάλκο και λέει, ζάει. Όχι, χάθηκε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και εύχομαι όσα είπατε να πραγματοποιηθούν, να μην ξαναυπάρξει τέτοια, να μην βρεθούν άλλα παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις. Είπα, και τα κορίτσια, τα παιδάκια, τα ορφανά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.